Μακαρίζομεν σε την μόνη Θεοτόκον, νενίκυντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άκραντε, παρθένε βιγαρτόκος και ζω. Τη γη συστάνω
άπας γηγενής, σκυρτά το πνεύμα τη λαμπάδου πουμένος πανηγύριζε. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Άγγελοι, την κοίμησιν της Παρθένου, ορώντες εξεπλήττοντον, πως η Παρθένος απέρι από της γης ιστάνω. Το τάφο προσέλθομεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίας χείλη όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων αυτών αχαρίσματα εκ πηγής αεναού βληστάνοντα.
Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξον αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από στολήν
Αγίωτα της μη
Πατάτου και Θεού της Αγιωτάτης Επισκοπής Αρμαβίρ και Λαμπίνσκι. Ημών δε Πατρός και Ιεράρχου πολλά τα έτη. Μητροπολίτου της Αγίας.
Μεγαλύν η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Πρόσκομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Σοφία. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το αναγνωσμά. Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν, ο καιν Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι εις αθεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάνω όνομα είναι εν το ονόματι Ιησού πανγονικά επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσει το και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα,
περί εσπάτω, περί πόλην διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που μέλησι, ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, είπεουν αυτοί, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο, ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα, επαρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίουσε θυλασσάς. Αυτός δε είπε, μενούν γε. Και φυλάσσοντες αυτόν. Ειρήνη σοι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Когда под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Προσεγγίζει του γης βασιλεύ της δόξης. Το γάρδι ακονίσει μέγα και θεωρών και αυτές επουράνιες δυνάμεις για λόγους. Με την άχνητο και με τους φιλανθρωπή ανατρέπτους και με προκέγονας άνθρωποι. Και αρχαιρεύσει μόνη χρημάτισης και την της ταύτης για δεμάχου θυσίες. Και η υγεία παρέδοκα συμπροσπότσων απάνω. Σιγά δόξης και ελεύθερος. Δες πόλης του υπουράνιου του Σε τι
αποδοκιμάσεις με την πέτρα της οραξίας σου, ως εν ευθύνης του το αμάρτωρου και ευχαριστώ πέντρα. Σιγά για προσφέρον και προσφέρον και προσδεχόμενος και διδόμενος της Θεού Χριστόν και στην δόξα να παίρνουν συγκαράδος του Πατρίου και μεγάλη και βάθος του Πνεύματι, νίκαι εις χωράς των αιώνων, ή τα χειρουργήριστικός εικονίζοντας, και της όποιο τριάδου της Άγιου Ρήμνοντος Άγου, three.
βασιλέα των λόγων υποδεξόμενη. Οικουμενικού Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερωνύμου του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Προέδρου αυτής, Παντελεήμονος του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Ταύτης Αποστολικής Μητροπόλεως, του και Θεοφιλός διαπημένοντος αυτή, το συνιερουργούντον αυτό, Αγιωτάτων Αρχιερέων, Τιμωθέου και Ιγνατίου, το συνιερουργούντον αυτό, πρεσβυτέρων και διακόνων, των Προέδρων, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου Παναγίας Σουμελά και πάντων των ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Προσκυνήματος τούτου, του και καθηγουμένου αυτού Αθηναγόρου Ιερομονάχου και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων ημών των συνερθόντων και κατανοίξη μετεχόντων της ανεμάκτου θυσίας ταύτης, των ψαλώντων και διακονούντων εν το πανσέ το ναό τούτο, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψεση και πειρασμοί ισόντων, των εν θαλάσσι πλεόντων και αέρι υπταμένων, των μισούντων και υβριζόντων ημάς και των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών. Και όν εμνίσθημεν εν τη Θεία και ιερά προθέση. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
των αημνήστων προκατόχων ημών αρχιεραίων, Κοσμά Αποστόλου Λουκά Κωνσταντίου Καλλινίκου, Χριστόστομου Σοφρονίου Πολυκάρπου, Αλεξάνδρου Καλλινίκου και Παύλου, τον Ευλαβός αρχιερατευσάντων εν τη Θεός ως το επαρχία ταύτη, των αηδήμων βασιλέων και αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος, Αλεξίου Ανδρονίκου Ιωάννου, Μανουήλ Ανδρονίκου Γεωργίου, Ιωάννου Θεοδόρας Αλεξίου, Ανδρονίκου Μανουήλ Βασιλείου, Ειρήνης Άνης Μιχαήλ Ιωάννου, Αλεξίου Μανουήλ Αλεξίου, Ιωάννου, των καθηγουμένων, των ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών της εν πόντο Παλεφάτου, ιεράσμονης, πάντων των εν πόντο εν όρεση και σπηλαίης και εν θαλάσσι και εν ποταμής, εκδιωγμών και κακώσεων και πυρός και σιδήρου και αγχώνες και εξορίες, τελειωθέντων εθνομαρτύρων, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών της Αγίας και ιεράσμονης ταύτης, Πέτρου Γερασίμου, Αυξεντίου Αμβροσίου, των ιερομονάχων, Εμμανουήλ Πρεσβυτέρου, Φίλωνος και Παναγιώτου, των μακαριστών προέδρων αυτής και πάντων των εμπαντή τρόπο διακονισάντων εν αυτή, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός και των δούλων του Θεού, των υπό του πυρού πυρός τελειωθέντων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ελέησον,
παντελίαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσχουν, Κύριε. Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σώματων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσχουν, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσχουν, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσχουν, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτέλεσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσχουν, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχουν, Κύριε. Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Σε δρότα μη την αρόπνага Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Can't go.
Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αφεσίν αμαρτίον.
εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Τόσο εκ των σοσί προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνουμέν, σε ευλογούμεν, τα προκείμενα δώρα τα αυτά και πίσω των μεγάλων τίμιων σώμα του Χριστού, το δε το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού, με τα βαλό το πνεύμα τη σου, το Αγίου, ώστε και να σου μεταλαμβάνω στην ύψη τη σαν το μαρτύρο, Παναγία, να σου πιέσουν τον πλήρωμα. Πάντως πνεύμα
εμπρότης μνήστητη Κύριε, της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της Ιης Αληθείας. Πρώτης μνήστητη Κύριε, της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της Ιης Αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ιης Αληθείας. Κύριε ελέησον. Первый помяни, Господи, высокопреосвященнейшего Пантелеимона, митрополита Верийского, Наусского и Камбанийского, Его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяще слово Твое, я истины. Кирия Лаисон. Ты, Кирия, архиепископу имон Серафим, он хранится της Агίας Σου Εκκλησίας, στην ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακρό ημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της Ιης Αληθείας. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανιήλ Βουκουρεστίου Νεοφύτου Σόφιας Ηλιού Γεωργίας των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών Χρυσοστόμου Κύπρου Ιερωνύμου Αθηνών Σάβα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων Ραστισλάβ Τσεχίας και Σλοβακίας των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπων, Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Σεραφείμ του Σεβασμιωτάτου και Θεών Προβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πειραιός Κεφαλήρου, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίω το Θεό ημών, υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, σωτηρίας και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών. Κύριε ελέησον. Και δόξα ημίν εν ενιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνείς το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του προσκομισθέντο και αγιαστέντο τιμία δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον
ίσως μη νευωδίας πνευματικής, αν την καταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάντε δημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίον κλείνομαι. Στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς και Αποστολικής Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας προς τα εν Κυρίω πνευματικά αυτού τέκνα και τους ευλαβείς προσκυνητάς της Παναγίας της Σουμελιωτήσης. Η μετατόκον Παρθένος και μεταθάνατον ζώσα σώζησα ή Θεοτό και την κληρονομία σου. Κοινή η ακροτελεύτια ηκεσία προς την Παναγία Παρθένο, με την οποία κλείνουν τους κανόνες τους για τη σημερινή εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, οι δύο κορυφαίοι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κοινή η δέηση προς την Παναγία Μητέρα μας, προς την Ισουρανίους Θαλάμους, προς τον Υιόν Εκφυτώσα και προς την μετατόκον Παρθένων και μεταθάνατον ζώσαν, να σώζει πάντοτε την κληρονομία της, να σώζει όλους όσους την πιστεύουν και την ευλαβούνται ως Μητέρα του Φιλανθρώπου Θεού, ως Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και Λυτρωτού των ανθρώπων. Σώζησα ή Θεοτό και την κληρονομία σου. Αυτή η ηκεσία προς την υπεραγία Θεοτόκο, αντυχεί και σήμερα μυριόστομη εδώ, στις πλαγιές του Βερμίου, στο ιερό κατοικητήριο της Παναγίας της Σουμελά, της Παναγίας του Πόντου. Μυριόστομη από τα χείλη των ευλαβών τέκνων της Θεοτόκου, των Ελλήνων από τα πέρατα του κόσμου, με πρώτους εκείνους των οποίων η καρδιά χτυπά για το ιστορικό μοναστήρι της, το όρος Μελά. Εκείνους των οποίων η σκέψη ανηφορίζει μαζί με τους πατέρες και τις μητέρες τους, που για αιώνες ανέβαιναν τέτοια μέρα για να προσκυνήσουν την υπεραγία Θεοτόκο την Σουμελιώτισσα, την δική τους μητέρα, η οποία κατά την υπόσχεσή της ενδικημίσει των κόσμων που κατέλειπε. Εκείνους των οποίων η σκέψη και η προσευχή ήταν προς την ακίνητη πρέσβυρα του γένους των ανθρώπων, την άγρυπνη προστάτηδα του ποντιακού ελληνισμού και την ακατέσχυντη ελπίδα τους, όταν διωγμένοι και κατατρεγμένοι, ξεριζωμένοι από τα χωριά και τα σπίτια τους, από τα μέρη στα οποία ο ελληνισμός είχε ανθίσει για 2.000 χρόνια και είχε προσφέρει στον κόσμο και στον πολιτισμό πλούσιους καρπούς, έτρεχαν προς τις ακτές της μαύρης θάλασσας του Ευξήνου Πόντου, για να σωθούν από όσους τους απειλούσαν και τους κατεδίωκαν. Έτρεχαν έχοντας την αγκαλιά τους τα πιο πολύτιμα της ζωής τους, τα παιδιά τους και τις εφαίστειες εικόνες τους. Σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομία σου, θα ήταν και η δική τους ηκεσία, γιατί κληρονομία της Παναγίας μας ήμεθα όλοι εμείς που πιστεύουμε στον Υιό της, κληρονομία της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας ήμεθα όλοι οι μαθητές Του, που μέσα στην οδύνη του Σταυρού Του μας εμπιστεύτηκε στο πρόσωπο του αγαπημένου του Ιωάννη στην στοργική φροντίδα της Μητέρας Του. Έτσι αισθανόταν τότε οι πατέρες μας και η υπεραγία Θεοτόκος δεν τους απογοήτευσε. Ήταν βαρύ το τίμημα, αλλά ήταν και μεγάλο το θαύμα. Γιατί θαύμα της Παναγίας μας είναι
πώς κατόρθωσε ο ελληνισμός του Πόντου να φτάσει μέχρι την Ελλάδα και από εδώ να διασκορπιστεί στα πέρατα της Οικουμένης και να αναγεννηθεί από την τέφρα του και να προοδεύσει και να κάνει πραγματικότητα τα λόγια του λαϊκού ποιητού. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Είναι θαύμα ότι κατόρθωσε να πυργώσει το νέο αυτό κατοικητήριό της και να επιστρέψει εδώ κάθε χρόνο για να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αρνίστακτη προστασία και την αδιάλειπτη μέρημνά της, αλλά και για να ανανεώνει την ηκεσία ενώπιον της ιστορικής και θαυματουργού εικόνος της Σουμελιώτισσας. Σώζησα ή Θεωτό και την κληρονομία σου. Θαύμα είναι άλλωστε και ολόκληρη η ζωή της Παναγίας μας. Θαύμα ήταν, όπως διακηρύσει ο ιερός υμνογράφος, ότι παρέμεινε παρθένος και μετά την γέννηση του Υιού της. Θαύμα είναι ότι μετά την κοιμησή της παρέμεινε ζώσα και συνεχίζει να μεριμνά και να φροντίζει για εμάς, για την κληρονομία της, όπως το έκανε και εχθές, απελευθερώνοντας τα παιδιά της, τους δύο στρατιωτικούς μας, παραμονή της εορτής της, μετά από 167 ημέρες άδικης ομηρίας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το θαύμα της Παναγίας μας, το οποίο ομολόγησαν και οι γονείς τους, που ήρθε μετά από την επανειλημμένη απόρριψη του αιτήματος από φυλακίσεώς τους και μάλιστα αυτήν ακριβώς την ημέρα της εορτής της. Κανείς, αδερφοί μου, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι η Παναγία μας, στο πρόσωπο της οποίας νενίκυνται ακόμη και της φύσεως οι όροι, επενέβη για ακόμη μία φορά δραστικά και έσωσε την κληρονομία της. Γι' αυτό και όλοι οι Έλληνες σήμερα, εορτή της εν δόξου κοιμήσεώς της, ενώπιον των ιερών και χαριτοβρήτων εικόνων της υπεραγίας Θεοτόκου, που ως τείχος κρατεώ στη στεριά και στη θάλασσα περιφρουρούν την πατρίδα μας και τον ευσεβή λαό της, της αναπέμπουμε ένω ευχαριστίας και δοξολογίας για το μεγάλο αυτό θαύμα της που ενισχύει την πίστη μας. Και συγχρόνως την παρακαλούμε μαζί με τον ιερό υμνογράφο. Σώζησα η παναμόμητε κόρη και φιλεύσπλαχνε κυρία Θεοτόκε την κληρονομία σου, γιατί αισθανόμαστε κληρονομία της Παναγίας μας και το αισθανόμεθα ως τιμή και προνόμιο. Αυτήν την ηκεσία και την προσευχή της απευθύνουμε πιο θερμή και πιο διάπηρη φέτος και εμείς εδώ στο ιερό κατοικητήριό της, ζητώντας και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των οποίων οι ιστορικές και θαυματουργές εικόνες από τα περιάκουστα μονοστήρια του Πόντου, την Μονή του Βαζελόνος και την Μονή του Περιστεραιώτα, ήρθαν για να συνεορτάσουν μαζί μας την μεγάλη εορτή της Παναγίας μας. Την απευθύνουμε πιο θερμή και πιο διάπηρη, γιατί οι τραγικές εικόνες που αντικρίζουμε τις τελευταίες εβδομάδες από την φωνική καταστροφή της Αττικής, οι εικόνες ταλέπορων ανθρώπων που με ό,τι πολύτιμο είχαν στην αγκαλιά έμπαιναν στη θάλασσα, περιμένοντας μία βάρκα για να τους σώζει, ενώ τους σκέπαζε και τους έκαιε ο καπνός της πύρινης λέλαπας, μας φέρνουν στο νου τις εικόνες των Ελλήνων του Πόντου, που σε κάποιες άλλες ακτές περίμεναν πριν από σχεδόν 100 χρόνια να μπουν σε μια βάρκα για να σωθούν και συγχρόνως προσευχόταν στην Παναγία. Σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομία σου. Για όλους αυτούς,
που μας έγιναν εκεί μέσα από αυτήν την φοβερή καταστροφή. Παρακαλέσαμε ιδιαιτέρως σήμερα την Παναγία μας για να χαρίσει τη σωτηρία κοντά στον Υιό της σε όσους έφυγαν και να παρηγορήσει και να στηρίξει όσους έμειναν για να συνεχίσουν τη ζωή μετά την τραγική αυτή δοκιμασία. Η Παναγία μας, αδελφοί μου, έχει αποδείξει αναρρύθμιτες φορές ότι μπορεί και θέλει να μας σώσει από κάθε δοκιμασία και από κάθε συφορά με τον τρόπο που εκείνη κάθε φορά βρίσκει. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει ούτε να απογοητευόμεθα, ούτε να ανησυχούμε, αρκεί να αισθανόμαστε κι εμείς ότι δεν μας είναι ξένοι. Αρκεί να αισθανόμεθα και να πιστεύουμε ότι είναι η μητέρα μας και είμεθα η κληρονομία της. Αρκεί να μένουμε πάντοτε κοντά της, εκφράζοντας με την ζωή μας και με την ευλάβειά μας, την αγάπη μας και τον σύνδεσμό μας μαζί της. Ακόμη και αν κάποιες φορές παρασυρώμεθα από τις ειρήνες του σύγχρονου κόσμου και απομακρυνόμεθα από αυτήν, ας επιστρέφουμε στην Παναγία μας και ας τις επαναλαμβάνουμε με πίστη και εμπιστοσύνη την ηκεσία. Σώζησα η Θεοτό και την κληρονομία σου, για να απολαμβάνουμε πάντοτε την προστασία της και να αξιονόμεθα να την τιμούμε και εδώ, στο ιερό αυτό κατοικητήριό της, όπου θησαυρίζεται η ιστορική και θαυματουργός εικόνα της, αλλά και στο ιστορικό μοναστήρι της στο όρος Μελά, αναμέλποντάς της με πίστη πάντοτε τον ύμνο της, εις ουρανίους θαλάμους προς τον Υιόν εκφυτώσα, σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομίαν σου. Διάπειρος προς την Αΐ εποπτεύουσαν ημάς Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Thank you.
και το Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήμπα πειθώτας, σώσω το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε σε γάτη και πάντων ηματαίνιον, άνωθεν εστι καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλμα Παντηρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου
στον αιώνα. Εν τη γεννήση την Παρθενία εφύλαξας, εν τη χύμηση των κόσμων ουν κατέλειπες, Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή. Τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας, και Δανιήλ τον εμβαβυλώνει αυροδιέ των λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρους καρπείς ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν, και εις τιμήν της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, ταύτα προετέθησαν παρά το σοδούλον και η μνημόσυνον τον ενευσεβήτη πίση τελειοθέντο. Παράσκουδε αγαθέ, της τε ευτρεπίσασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σ' αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας της Σουβελιώτισσας, εις την κοίμηση και την ένδοξον μετάσταση εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρέστης Παρθένε εκ δεξιών, τον Παμβασιλέως, ως βασίλισσα του παντός, περιπευλημένη Αθανασίας έγκλην, άρτησα μετά ψυχάς των δούλων σου, σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο κατάβασης άδειν, και τα σωδήνας λύψαν των πεπαιδημένων αυτών. Και τα ψυχά των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και ακράντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος Κύσσας, πρέσβευε υπέρ του σωτήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Κατά το μέγελαιό σου δεόμεθά σου επακουσόν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτι δέομεθα υπερμακαρίας μνήμης γεωνίου αναπαύσεως πάντων των ψυχών των υπό του πυρός των υιοθέντων αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Όπως Κύριος Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όταν κλείσεις του ανών βασιλείας και της ηχάρητη και του δεσμήντε και λύιντας των ανθρώπων αμαρτίας, μετά την Αγία σου εκ νεκρών τριήμεων εξανάσταση, της Αγίης μαθητές και ιερείς αποστόλης, δωρισάμενους εξουσίαν, ώστε δεμένα είναι και εν του ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη δέδενται, και λελειμμένα ως αυτός εν του ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη λέλλυνται, διαδόχους δε ημάς, σε φτελείς και αναξίους δούλους σου, της αυτής ταύτης παρασού υπεραγίας δωρεάστε και χάριτος, τι αφάτος σου φιλανθρωπία καταξιώς σας γενέστε, ώστε και ημάς, ούτω δεσμήντε και λύιντα εν το λαό σου συμβαίνοντα, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, διέμου του ταπεινού και αναξίου δούλου σου, συγχώρησον της δούλης σου, της τελειωθείς υπό του πυρός, ήτι εν το παρόν τη βίος άνθρωποι επλημέλησαν, και άφες αυτής όσα εν λόγω ή έργο, η κατά διάνοια ανήμαρτων λύσας αυτών και των επικείμενων με θειονδήποτε τρόπων δεσμών, όν αυτοί καθε αυτούς, εξ συναρπαγής οι άλλοι στην οσετίας έδισαν, είτε υπό αρχιερέως, είτε παράλλου τεινός, φθόνο και συνεργία του πονηρού, τι ούτων υπέστησαν ολίσθημα. Ευδόκησον ως μόνος αγαθός και πολυέλεος, τας μεν ψυχάς των και κοιμημένων αδελφών ημών, των υπό του πυρός τελειοθέντων, με τον Αγίον ταχθήνε των απαιώνωση ευαρέστησάντων, το δε σώμα αυτών, τι παρασού δημιουργηθείς η φύση δοθήνε, ότι ευλογητός και δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνα. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου των υπό του πυρός τελειοθέντων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, πάσα οδύνη θλίψη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέ στην άνθρωπος οζήσεται και ουχα μαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, των υπό του πυρός τελειοθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Αιώνια ημενή. Amen.
Διευχών σας σεβασμιότητε και μισολογής και των Αγίων Αρχιερέων. Παρακαλούμε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας εδώ και 65 χρόνια στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου μέσα στο υπέροχο δάσο της Οξιάς ανιστόρησαν οι πρόγονοί μας νοσταλγή της πατρόας γης σε δημογραφία των Πόντο μέσα από το ιστορικό σωματείο Παναγίου Σουμελά. Έστησαν εδώ το νέο θρονί της Παντάνασας του Πόντου με προσπάθειες, κόπους, θυσίες και το 1966 δημιούργησαν το Ιερό Ίδρυμα Παναγίου Σουμελά και τώρα Ιερό Προσκύνημα της Παναγίου Σουμελά. Στην πορεία αυτή συνέβαλαν η Εκκλησία μας, η Πολιτεία και οι ένοπλες δυνάμεις όπως και τα σώματα ασφαλείας. Βεβαίως και μεγάλος αριθμός από επωνύμους και ανωνύμους ευλαβείς προσκυνητές. Σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα, καθοριστική σημασία για τα διοικητικά συμβούλια ήταν η συμπαράσταση διαχρονικά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Κόπιασαν μαζί μας, ξενύχθησαν μαζί μας, πικράθηκαν μαζί μας, αλλά ήταν πάντα μαζί μας. Με μόνο αντίδωρο το να βγάλουν το πηλίκιό τους και να προσκυνήσουν τη σεπτή θαυματουργή εικόνα της Σουμελά, της Παντάνασας του Πόντου. Έκτοτε, σε κάθε στιγμή, σε κάθε δυσκολία μέχρι σήμερα, εδώ και 67 χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις βοήθησαν, φρούρισαν, υποστήριξαν και τίμησαν την κυρία του Πόντου. Κύριε Αρχηγέ, εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, του κυρίου Αποστολάκη. Σήμερα η παρουσία σας συμπυκνώνει σε ένα επίπεδο υψηλού συμβολισμού όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αεροπορία μας. Τα φτερά της πατρίδος, αλλά ιδιαίτερα την ιστορία και την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού που της τελεχώνουν. Έτσι η παρουσία σας αποτελεί υψίστη τιμή, γιατί εδώ, στη γη της Μακεδονίας και του Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη, στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προσέρχεται προς κινητή της υπερμάχου στρατηγού του Σουμελιώτης της Παναγίας με ό,τι εκφράζουν δύο λέξεις Παναγία Σουμελά για 16 αιώνες στον αλυσμό του Πόντο και για 60 χρόνια εδώ στην ακριτική γη της Μακεδονίας. Η υπέρμαχος στρατηγός να σας ευλογεί και διαπρεσβειών της ο Θεός της Ελλάδος να σας έχει υγιή και να χαρίζει δύναμη σε εσάς και δημών σε όλα τα στελέχη της αεροπορίας. Και διευχών του Αγίου Βερίας, επιτρέψατε μας να υλοποιήσουμε απόφαση του κώδικα της Μονής, ώστε να σας απονείμουμε το χρυσό μετάλλιο του Σουμελιώτησας για τις υπηρεσίες και την προσφορά σας στην πατρίδα, υποβάλλοντας θερμή παράκληση στο Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, να σας απονείμει τη διάκριση αυτή μαζί με το Ευεργετήριο Δράμα. Σεβασμιότητα. Άξιος. Κύριε Αρχηγέ, το γράμμα του κύριου Πιστοποιή του βράδυ. Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που παραλαμβάνω αυτό το σταυρό. Έχω δώσει πολλές υποσχέσεις, αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική. Το τιμώ, θα το τιμώ πάντα. Και όπως έχω πει στο παρελθόν, το μήνυμα, το γνωστό μήνυμα στους φίλους μας είναι ότι η τελευταία προσγείωση θα είναι πάντα δικιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε στο πρόσωπό μου. Να είστε πάντα καλά. Η Παναγία να σας φωτίζει και να δίνει σε όλους δύναμη, υγεία και ευλογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Άξιος. Τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια κάθε 15 Αύγουστο να απονέμουν βραβείο Χριστομάθειας και Υποτροφία σε ένα μαθητή και μαθήτρια της δευτέρας τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου εδώ στη γειτονιά μας
στη μνήμη των παιδιών που πρόωρα, άδικα και ξαφνικά, άφησαν τις ψυχές τους στα Τέμπη στο τραγικό δυστύχημα εκείνου του 2003 που βύθισε σε πόνο τις οικογένειές τους και έκανε τα παιδιά αυτά παιδιά μας, παιδιά της κάθε μάνας, του κάθε πατέρα. Φέτος η υποτροφή αυτή με απόφασή μας και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου με το πρωί του Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, απόφαση όπως είπα των Διοικητικών Συμβουλίων, αποδίδεται σε δύο μαθητές όπως είπα του Λυκείου Μακροχωρίου. Στην Παυλίδου Παρθένα του Κωνσταντίνου, ξεπερνάνε τα 20 άρια τα παιδιά αυτά, και στο Σιδαρίδη Νικόλαο του Παναγιώτη. Αγαπητά μας παιδιά, σας παρακαλούμε εξ ονόματος όλων να δεχτείτε αυτή τη συμβολική υποτροφία στη μνήμη εκείνων των συμμαθητών σας, ώστε να προσπαθήσετε να συμβάλλετε στην υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων των παιδιών που δεν είναι σήμερα μαζί μας, για να αναπαύουν τις ψυχές τους που πιστεύουμε ότι σήμερα φτωργίζουν γύρω μας. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι γονείς σας καθημερινά, γνωρίζουμε και το δικό σας αγώνα. Εκ μέρους όλων μας, επιτρέψετε μου να πω, και κυρίων των ενηλίκων, των μεγαλυτέρων που είμαστε υπεύθυνοι για τα λάθη και τα τραγικά συμβάντα, όπως το δυστύχημα των Τεμπών, που το τίμημα πληρώνουν νέοι και νέες, Ελληνόπουλα του αύριο, σας ζητάμε να μας συγχωρήσετε, δεχόμενοι αυτή τη συμβολική υποτροφία. Σήμερα θέλουμε να θυμάστε, παιδιά μας, και ως Ελληνόπουλα ποντιακής καταγωγής, ότι όπως καταφέρατε να είστε πρώτοι στην τάξη σας στα γράμματα, μπορείτε να είστε και πρώτοι ως άνθρωποι στην κοινωνία, ακολουθώντας σε ένα βαθμό που θα μπορούσε να γίνει και πράξη καθημερινή τις αξίες και τις αρχές που η ιστορία της Παναγίας σήμερα συμβολίζει, όπως είπα, για 16 αιώνες των αρισμών το Πόντο και 67 χρόνια εδώ στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου. Παιδιά μου, πρόσφατα νέοι σαν για εσάς σε ευρωπαϊκούς αγώνες τίμησαν την πατρίδα. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Αριστούχη, Παυλίδου, Παρθένα και Σεβαρδί Νικόλα. Η Παναγία να σας σκεπάζει, να σας φωτίζει και να σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Να είστε καλά. Κύριε Παυλίδου, το γράμμα και το κείμενο το οποίο περιγράφει όσα είπα και μέσα είναι και η υποτροφία. Γι' αυτό είναι η επιταγή εκ μέρους όλων των ευλαβρών προσκυνητών και όλων των εκπροσώπων των αρχών και του στρατού μας που είναι εδώ. Και στον Νικόλαο Σεδαρίδη παραμείω στο κείμενο και η υποτροφία. Δύο λόγια σεβασμιότητα, τα παιδιά μας να τα ακούσουμε, γιατί αυτή η φωνή μετράει το μέλλον της πατρίδος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βέρειας, Ναούσης και Καμπανίας, Αγία Αρχιερείς, αξιότιμε Πρόεδρε του Ιερού Ιδρύματος και του Σωματείου Παναγία Σουμελά, κύριε Τανιμανίδη, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και σεβαστοί εκπρόσωποι όλων των φορέων, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα τόσο για την Ορθοδοξία όσο και για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Είναι η λαμπρή ημέρα της κοίμησης Θεοτόκου που τιμάται σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε τούτο το μεγαλοπρεπή ναό που έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να φιλοξενούμε τη θαυματουργή εικόνα της μεγαλόχαρης Παναγίας Σουμελά. Χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες, θυσίες, ανιδιοτελή προσφορά και αρκετά χρόνια για να ολοκληρώσει το ταξίδι από τον Πόντο μέχρι τις πλαγιές του Βερμίου αυτή η παλαιά εικόνα που κατέχει ανέκαθεν μεγάλη αξία. Επιπλέον, ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης συνδυάζεται και με τη μνήμη των 21 μαθητών που χάθηκαν άδικα στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Πριν από 15 χρόνια, στις 13 Απριλίου του 2003, ήταν όταν η Παναγία αγκάλιασε τους μαθητές και τους οδήγησε προώρα στη χώρα του ζωντανού Θεού, γεγονός που προκάλεσε ανίποτη συμφορά σε ολόκληρη την κοινότητα του Μακροχωρίου. Το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά, για να τιμήσει τους 21 μαθητές, αποφασίζει να αξιοποιήσει τη μεγάλη αυτή ημέρα κάθε χρόνο, επιλέγοντας τους αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου, στους οποίους αποδίδονται τιμητική διάκριση και υποτροφία. Φέτος μου γίνεται η μεγάλη τιμή και απονέμεται σε εμένα. Από αυτή τη σημαντική ημέρα και στο εξής, ας είναι η απώλεια των 21 μαθητών για εμάς ένα θετικό παράδειγμα, μια ανάμνηση καθήκοντος και χρέος προς όλη την κοινωνία. Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας για τη μεγάλη τιμή που αποδίδεται σε μένα, αλλά και στο σχολείο μου, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και του Σωματείου Παναγία Σουμέλα, κ.
κύριο Τανιμανίδη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, ευχαριστώ πολύ όλους τους καθηγητές μου για την επιμονή και υπομονή τους και την οικογένειά μου που με βοήθησε να φτάσω ως εδώ. Ας μας φυλάει όλους η Παναγία του Όρους Μελά. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, αξιοσέβαστε αρχιερείς, αξιότιμε πρόεδρε του Ιδρύματος Παναγία σου Μελά, κύριε Τανιμανίδη, αξιότιμε εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε στην καρδιά του ποντιακού ελληνισμού, στην καρδιά της Ορθοδοξίας. Δοξάζουμε την ευλογία της Οικουμενικής Μητέρας και προσκυνούμε την ιερή της εικόνα, η οποία βρίσκεται μαζί μας μετά από πολύ κόπο και επώδυνες προσπάθειες. Παράλληλα με τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης σήμερα, τιμούμε και τη μνήμη των 21 μαθητών που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στα Τέμπη στις 13 Απριλίου του 2003. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το Ίδρυμα Παναγία σου Μελά, που με την πρωτοβουλία του κ. Τανιμανίδη τιμά τη μνήμη αυτών των παιδιών, καθώς κάθε χρόνο βραβεύει αριστούχους μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου. Η πράξη του Ιδρύματος αποτελεί ελπιδοφόρο παράδειγμα για την κοινωνία, διότι υποκινείται από αισθήματα ανεβιοτέλειας και προσφοράς. Νιώθω ευλογημένος που συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με στήριξαν με αποτέλεσμα να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ λοιπόν την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την κοπέλα μου και ιδιαίτερα τους καθηγητές μου, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Είμαι βέβαιος πως οι κόποι και οι προσπάθειές μου, ταυτόχρονα με τη βοήθεια των αγαπητών μου προσώπων, θα αποτελέσουν κίνητρο για ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον. Εύχομαι να μας ευλογεί όλους οι Μεγαλόχαροι. Χρόνια πολλά με υγεία στις οικογένειές σας. Εν τη γεννήσει την παθενίαν εφυλάξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατελείπες Θεό δόκε μετέσχεις προς τη ζωή. Μέρα και χρόνια πολλά. Από τις 8 σήμερα το πρωί σε απευθείας μετάδοση παρακολουθείτε τα θρησκευτικά και λατρευτικά δρόμενα από το μοναστήρι της Παντάνας Ασουμελιώτισσας στα υψόμετρα του Βερμίου, λίγο έξω από τη Βέρεια, με αφορμή την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την ημέρα της κίνησης της Θεοτόκου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία, είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον μετάλλιο και την δημοτική διάκριση που απενεμήθη στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τον Αντιπτέραρχο κ. Χριστοδούλου, το οποίο το παρέλαβε ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΘΑ του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη για την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων στην πατρίδα αλλά και στην ανιστόρηση του μοναστηρίου της Μελιώτισσας στο Βέρμιο. Στη συνέχεια είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτό που εδώ και αρκετά χρόνια μετά και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχει αποφασίσει τα Δημοτικά Συμβούλια του Ιδρύματος και του Σωματείου Παναγίας του Μελά τις υποτροφίες σε έναν μαθητή του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου. Τούτη τη χρονιά, φέτος δηλαδή, είχαμε την απονομή σε δύο μαθητές οι οποίοι έδωσαν και την υπόσχεση πως θα κάνουν τα πάντα για να τιμήσουν την μνήμη των αδικοχαμένων
φίλων τους και συγγενών τους από το μακροχώρι. 21 παιδιά χάσαν άδικα τη ζωή τους τότε τούτο τον Απρίλιο του 2003. Όλα είναι έτοιμα. Σε λίγη ώρα θα τοποθετηθεί η σεπτή εικόνα της Ιωνίτορος στο Ιερό Κουβούκλιο και θα ξεκινήσει η περιφορά και η λιτάνευσή της γύρω από τους χώρους του μοναστηριού. Χιλιάδες πιστοί έχουν ανέβει και φέτος για να αποτίσουν φόρο τιμής και να προσκυνήσουν την Άγια Μορφή της. Να πούμε πως εκπροσωπεί την κυβέρνηση ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών ο κ. Βασίλης Λεβέντης, όπως προείπαμε ο κ. Χριστοδούλος, εκπρόσωπος του ΔΙΕΘΑ, δηλαδή ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Έχουμε ακόμη το εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, τον βουλευτή Ματθίας, τον κ. Γιώργο Κουσουνίδη. Και βέβαια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Ματθίας, ο κ. Απόστολος Γαλιζόπουλος, καθώς και το κίνημα αλλαγής που εκπροσωπείται από τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη. Είδαμε και στους δέκτες, νωρίτερα και μέσα στο ναό, και τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Έχει ξεκινήσει με κατάνοιξη, με μεγαλοπρέπεια, η πομπή για την περιφορά και τη λιτάνευση της Άγιας Εικόνος της Θεομήτωρος. Η γιορτή του 15 Αύγουστου, λοιπόν, που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους Έλληνες. Διότι σαν άνθρωποι αισθανόμαστε, αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ένα διαφορετικό δέσιμο με την Παναγία, καθώς ήταν και αυτή ένας απλός άνθρωπος, σαν όλους εμάς, πριν καταφέρει μέσα από προσωπικές προσπάθειες και αγώνα όχι μόνο να αγιοποιηθεί, αλλά και να καταστεί Θεοτόκος. Στο πρόσωπό της, αν μη τι άλλο, συμβολίζεται το πρότυπο της μητρότητας, με το οποίο κάθε γυναίκα σήμερα μπορεί εύκολα να ταυτιστεί. Η Παναγιά, λοιπόν, αποτελεί την παρηγοριά σε κάθε πρόβλημα και κάθε πόνο μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πρώτη κουβέντα που θα βγει από το στόμα μας σε κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί στη ζωή μας και κάποιο πρόβλημα είναι το «Παναγιά μου βοήθα». Η κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα και προσμονή σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, μέσα σε κάθε εκκλησία, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα ορεινά χωριά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εκκλησίες οι εορτασμοί των οποίων ξεχωρίζουν. Και αυτές βέβαια είναι η Παναγία Ισουμιλιώτισσα στην Μαθία, η Μεγαλόχαρη της Τίνου και η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Η πομπή σε λίγο αναμένεται να φτάσει στην προδομή του Αλέξανδρου Ψηλάντη, όπου θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη του μεγάλου στρατηγού, αλλά και όλων όσων έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχες για τη λευτεριά της πατρίδας. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τα ψυχα των δούλων σου σωτέραν άπαυσον φυλάτων αυτά εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται
ανάπαυσον και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο κατάβασις άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτών και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων λαβήν, ημών η Αγνή και Ακλάντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύσσας, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνεν και συγχωρηθήνεν τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κρατομέγα ελεός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεομεθά υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάνων των αηδήμων βασιλέων και αυτοκρατόρων της τραπεζούντος, των καθηγουμένων των ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, των κτητόρων της εμπόντο παλεφάτου ιεράς μονής της εν του όρους μελά, πάντων των εμπόντο εν όρεση και σπηλαίς και εν θαλάσσι και εν ποταμής, εκδιωγμών και κακώσεων και πυρός και σιδήρου και αγκώνες και εξορίες τελειωθέν των εθνομαρτύρων, των κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης Αμβροσίου Ιερομονάχου Φίλωνος και Παναγιώτου και πάντων τον εμπαντή τρόπο διακονισάντων εν τη αυτή και υπέρ των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθαδεύσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός υποτάξει τα στιγάς αυτών εν τα ειδικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρα Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, του δούλου του Θεού Αλεξάνδρου Υψηλάν και των συνεργατών αυτού, και τάξον αυτά σε εντόπο φωτεινό, εντόπο χλωερό, εντόπο αναψύξεως, ένθενα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Συγαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πάλετε και επεσχάτων, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιός πνεύμα την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων μεγάλων Πατριαρχών, του Αιγύτου τραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου και τας ψυχάς των περπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων. Εσκηνέζει και ον τάξη. Εγκόλπης Αβραάμ αναπαύσε. Με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε. Αυτούς με συγχωρήσε. Ημάς δελεήσε και σώσε. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία
αυτόν η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κατάθεση στεφάνων. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υφυπουργός εξωτερικών, κύριος Ιωάννης Αμανατίδης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κύριος Βασίλειος Λεβέντης. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, κυρίου Νικολάου Βούτση, βουλευτής συμμαθίας, κύριος Γεώργιος Ουσουζίδης. Ο εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Ευαγγέλου Αποστολάκη, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής συμμαθίας, κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ο εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, κύριος Γεώργιος Αρβανιτίδης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Δήμαρχος Βερίας, κύριος Κωνσταντίνος Βουργιαζίδης. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και ο συντονιστής επιχειρήσεων, αρχηγείου πυροσβεστικού σώματος, κύριος Ναθαναήλ Ρήγας. Ο πρόεδρος της Παναγίας Σουμελά, κύριος Γεώργιος Τανιμαρίδης. Ενός λεπτού σιγή.
Εθνικός ύμνος. Αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έφυπος σωματοφύλακας του Τσάρου της Ρωσίας και αργότερα αρχιστράτηγος. Το 1819 του ζήτησαν, μετά την άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια, οι ιδρυτές φιλικής εταιρείας να αναλάβει την αρχηγία του αγώνα για την Επανάσταση που έγινε αργότερα το 1821. Τρεις νέοι την εποχή εκείνη, σε ηλικία, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία στην Οδυσσό. Πίστεψαν απλά στη δύναμη των ονείρων τους. Μέσα τους είχε θεργέψει ο σπόρος για τη λευτεριά. Τη μεγαλύτερη κατά πολλούς συνωμοτική οργάνωση της Ευρώπης, που οργάνωσε μέσα και έξω ένα γιγάντιο φιλελληνικό κίνημα απέναντι στον αντιδραστικό κόσμο του Μέτερνιχ, που λυσομανούσε τότε στην Ευρώπη και την Ιερά Συμμαχία που άπλωνε τα σάβανά της στον ελεύθερο κόσμο. Τότε που η λευτεριά κυνηγιότανε σε στεριές και πέλαγα. Τότε ήταν που οι τρεις νέοι λοιπόν ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ. Θέλαν στην αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη και του Αλέξανδρου Ψηλάντη, να ξεκινήσει ο αγώνας από τη Μοριά. Το σχέδιο δεν ευωδόθηκε και ξεκίνησε από τις παραδουνάβες περιοχές. Μπορεί το εγχείρημα στην ουσία να απέτυχε, έδωσε όμως ελπίδα και προοπτική για να οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας στην Ελλάδα και να γίνει ο ξεσηκωμός του 1821. Τιμή και δόξα λοιπόν και στον Αλέξανδρο Ψηλάντη και στους ιδρυτές και στα στελέχη της φιλικής εταιρείας. Η πομπή για τη Λιτανία συνεχίζεται. Ήδη άρχισε η βροχή. Είναι έντονη βροχή στο Δέρμιο, αστραπές βροντές. Ο καιρός στάθηκε στην παραστάτηση μέχρι τώρα. Φαίνεται πως αρχίζει και χαλάει και επιστρέφει η εικόνα στη θέση της προς τον Ιερό Ναό. Σύμφωνα με την παράδοση και μέχρι να ολοκληρωθεί η περιγραφή μας, δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβώς θα διαρκέσει η περιφορά, τη μορφή της σουμελιώτισσας χάραξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε ξύλο. Την εικόνα της σουμελιώτισσας πέταξε στον πόντο μετά τον θάνατο του Ευαγγελιστή Λουκά, τότε προς τα τέλη του 4ου αιώνα. Και τότε ξεκίνησε και η ανέγερσή της από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο. Ακούμε και πάλι όμως Θείο Λόγο. Ευλογία Κυρίου και Ευσαβλέκτη, η αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παρακράντου αυτού Μητρός, εις την κοίμηση νεού και την ένδοξον μετάσταση νεορτάζομαι. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία αλληλεία πνεύματος, δικαισία του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστήριου Άμου, των Αγίων Ενδόξων, πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων μεγάλων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων εν πόντο μαρτυρισάντων,
τον Αγίο Αγγελικαίο Πατρολιακή Τιάνη, του Ιεραγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιέψου, Κωνσταντίνου Πόλεο Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγία και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, ήθε η Παναγία μας να σκέπει την πατρίδα μας, τη Μακεδονία μας και όλον τον κόσμο. Μέσα στην αγκαλιά της να καλύψει τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρήθησαν εσχάτως από τις πυρκαγιές. Να χαρίσει σε όλους υγεία και δύναμη. Χρόνια πολλά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα.